Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί ένα τσαντάκι που έφτιαξα στη Μπερμπερί. Χρησιμοποίησα όμως 3 τσαχπινιές αυτό το τσαντάκι, το πάτο, ένα διαφορετικό και εύκολο πάτο, το φερμουάρ το εξωτερικό και τη φόδρα που έβαλα. Πάμε λοιπόν να δούμε 3 διαφορετικές τεχνικές σε ένα τσαντάκι. Έχω επιλέξει 4 χρώματα που είναι το στυλ Μπερμπερί που ήθελα να κάνω. Δεν έχει σημασία τι νήμα θα βάλετε ή πόσα χρώματα, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ διάλεξα παρόμοιας ποιότητας από τα νήματα που ήδη είχα και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο που θα σας δείξω είναι το πώς δημιουργείται αυτός ο εύκολος πάτος και αφού σας δείξω πώς γίνεται αυτός ο πάτος, μπορείτε να τον προσαρμόσετε σε ό,τι μέγεθος θέλετε εσείς. Είτε μπορείτε να κάνετε μικρό τσαντάκι, είτε μεγαλύτερο, είτε τσάντα. Είναι ένας πάτος που μπαίνει σε όλες μας τις τσάντες και τα τσαντάκια, ανάλογα λοιπόν με το μέγεθος που θέλουμε. Εγώ έκανα 25 εκατοστά αρχική αλυσίδα, δεν έχω μετρήσει καν πόσους πόντους έχω βάλει, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Γυρνάω στην πίσω θηλιά και ξεκινάω και κάνω άριχτα. Και τελειώνοντας τη σειρά, όση ώρα κάνω τη σειρά, θα μετρήσω και πόσους πόντους είναι. Τελικά εμένα είναι 30 άριχτα, τα 25 εκατοστά, και συνεχίζω με απλά άριχτα. Αυτό που δημιουργούμε τώρα είναι ο μισός πάτος από το τσαντάκι μας. Εγώ τον πάτο στο τσαντάκι το συγκεκριμένο τον θέλω 10 εκατοστά τουλάχιστον, οπότε αφού αυτό είναι το μισό κομμάτι θα πρέπει να κάνω τουλάχιστον 5 εκατοστά φάρδος για τον πάτο μου. Έκανα λοιπόν 8 σειρές με άριχτα και είναι 25 εκατοστά το μήκος και 5,5 με 6 εκατοστά μου βγήκε το φάρδος του πάτου. Επί 2 θα μου βγει 11 εκατοστά περίπου με 12 το φάρδος του πάτου της τσάντας μου. Λοιπόν, πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Αφού κάναμε το μισό από αυτό που χρειαζόμαστε, προσθέτουμε δεξιά και αριστερά αλυσίδες για να φτάσω αυτό το κομμάτι. Περίπου λοιπόν τα εκατοστά που είπαμε, στη δική μου περίπτωση είναι περίπου στα 6, το βάζω, βλέπω πόσους πόντους περίπου θέλω. 7 αλυσίδες είναι για μένα. Με αυτό το νήμα, με το βελονάκι και με το δικό μου χέρι. Άρα θα προσθέσω 7 αλυσίδες στο τελείωμα της σειράς. Δείτε, θέλω να είναι ακριβώς το φάρδος του πάτου μου αυτό που προσθέτω. Άλλη μία για να γυρίσω και γυρίζω κάνοντας άριχτα. Έκανα τα 7 άριχτα που είχα ρίξει, που είχα προσθέσει και τώρα συνεχίζω κανονικά στη σειρά μου με άριχτα. Δείτε, αν κάνετε μεγαλύτερο πάτο θα πρέπει να προσθέσετε περισσότερους πόντους. Για μικρότερο, λιγότερους πόντους. Εμένα το θέμα μου είναι να σας δείξω την τεχνική του πάτου. Τόσα ώστε να σας καλύπτει. Φτάνοντας στο τέλος της σειράς, θα πρέπει και από αυτή την πλευρά να προσθέσω ακριβώς το ίδιο. 7 αλυσίδες λοιπόν και από εδώ. Και μία για να γυρίσω και πάμε 7 άριχτα στην πίσω θηλιά.
7 ρίχτα και συνεχίζω κανονικά με τα υπόλοιπα 30 που έχω. Συν τα 7 που έχω ρίξει στο τέλος. Να τι έχουμε δημιουργήσει. Φυσικά βλέπετε ότι από αυτή την πλευρά έχουμε μία σειρά και εδώ έχουμε δύο. Υπάρχει τρόπος να μην συμβεί αυτό, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε νήμα, να κάνουμε έξτρα τη μία τα ποδαράκια, να γυρίσουμε. Επειδή όμως δεν αξίζει τον κόπο όλη αυτή η διαδικασία, γιατί όταν θα ενωθεί η τσάντα στο σύνολό της, δεν θα κάνει καμία διαφορά αυτή η μία σειρά που είναι εδώ παραπάνω. Αυτό είναι σίγουρο που σας λέω. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να κουραζόμαστε και να κάνουμε πολύπλοκη τη ζωή μας. Κάντε αυτό τον απλό τρόπο και θα δείτε ότι δεν θα υπάρξει καμία διαφορά. Λοιπόν, εάν μαζέψετε υπολείμματα νημάτων και θέλετε να το κάνετε ριγέ ή το κάνετε με ένα χρώμα, με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε. Έχω προσθέσει τους πόντους μου, έχω συνολικά 44 άρρηκτα εγώ και θα συνεχίσω έτσι με τον ίδιο τρόπο για το ύψος που θέλω. Ό,τι ύψος θέλουμε λοιπόν, συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Εγώ θα κάνω τις ρίγες μου, θα προσθέσω το άσπρο, το μπέζ, το κόκκινο, αλλά για το ύψος που θέλουμε, συνεχίζουμε έτσι ακριβώς. Δύο ίδια κομμάτια πρέπει να δημιουργήσουμε. Θα προχωρήσω όμως λίγο και θα ξανανοίξω το βίντεο για να σας δείξω πώς βάζουμε το φερμουάρ. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Ξεκίνησα την κόκκινη ρίγα και θα προσθέσω την εξωτερική μου τσέπη. Δεν υπάρχει κανόνας για το ύψος, για το που θέλετε. Όπου θέλετε μπορείτε να βάλετε το φερμουάρ σας για την τσέπη αυτή. Εγώ έτυχε να έχω κόκκινο φερμουάρ, οπότε μπαίνοντας στο κόκκινο νήμα θα το βάλω εκεί. Θα μπορούσα να το έχω κάνει πιο κάτω στο μπέζ, αλλά δεν είχα μπέζ φερμουάρ. Θα πάρω δύο ποντοδείκτες και στην ευθεία που είναι ο πάτος μας, ξέρουμε ότι έχουμε προσθέσει από 7 πόντους. 7 πόντους στην μία πλευρά και 7 στην άλλη. Αφήνω αυτούς τους 7 πόντους ελεύθερους και μετά από αυτούς βάζω σημάδι. Αυτό το κάνω γιατί αυτή η έξτρα πόντι είναι το πλαϊνό που θα γυρίσει το τσαντάκι. Οπότε εκεί δεν θέλω να αφήσω κενό για το φερμουάρ, γιατί θα είναι το πλαϊνό της τσάντας. Θέλω να είναι από εκεί και μέσα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν με περιορίζει ώστε να βάλουμε το φερμουάρ. Ανάλογα λοιπόν με το μήκος του φερμουάρ το ισομοιράζουμε σε αυτό το κομμάτι που μας αναλογεί και όσο είναι το φερμουάρ μας τόσο κενό θα αφήσουμε. Γυρίζω λοιπόν, ξεκινάω να κάνω υποχρεωτικά άριχτα στο κομμάτι που δεν κάνει να αγγίξω, να αφήσω κενό. Σιγουρεύομαι ότι έχω τους ίδιους πόντους και από τις δύο πλευρές. Και πόσοι πόντοι έχουν μείνει ενδιάμεσα στα δύο σημάδια μου. Μετράμε λοιπόν τους πόντους που έχουμε αφήσει. Και όσοι πόντοι είναι, τόσες αλυσίδες στον αέρα θα ρίξουμε. Και πάμε και μπαίνουμε εκεί που έχουμε το ποντοδείκτη μας. Άριχτο και συνεχίζω με τα υπόλοιπα άριχτα.
Αν έχετε μικρότερο φερμουάρ, λοιπόν, αφήνετε μικρότερο κενό. Σας έδειξα τον τρόπο ώστε μπορείτε να το προσαρμόσετε σε οποιοδήποτε μέγεθος τσάντας ή φακέλου έχετε. Γυρίζω τη δουλειά μου. Και ξεκινάω πάλι από την αρχή τα άριχτα. Όσους πόντους ρίξαμε, τόσα άριχτα θα κάνουμε πάνω σε αυτή την κοτσίδα, ας την πούμε, αλυσίδα. Όπως ξεκινάμε την αρχική μας αλυσίδα, στην πίσω θηλιά κάνω άριχτα. Συνεχίζω μέχρι το τέλος της σειράς κανονικά. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο θα αλλάξω νήμα, θα ξαναβάλω το μπέζ για να δημιουργήσω τις ρίγες που θέλω, άρα κόβω αυτό το νήμα, παίρνω το μπέζ και ολοκληρώνω τον πόντο μου με το νέο νήμα. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και για να μην αφήνω ουρές στα νήματα και μετά έχω διπλή δουλειά ώστε να τα στερεώνω, πάντα εγώ τα πλέκω μέσα. Όταν είναι σειρά με άριχτα, είναι ιδανικό. Όσο αφορά εμένα, θα συνεχίσω με άλλες 6 σειρές, γιατί το μεγάλο κομμάτι είναι με 12 και έχω τελειώσει. Ακριβώς το ίδιο κομμάτι, χωρίς την τρύπα, θα κάνω για το μπροστινό μέρος. Και θα γυρίσω να μοντάρουμε την τσάντα. Είδαμε λοιπόν τον πάτο, είδαμε την τρύπα. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε την εσωτερική τσέπη. Από τη μία πλευρά του φερμουάρ ράβω ένα κομμάτι μόνο ύφασμα στο μέγεθος που αναλογεί στην τσάντα μου, στην τσέπη που θέλω να κάνω καλύτερα. Εγώ θα κάνω μια μεγάλη τσέπη αφού έχω χώρο. Από την άλλη πλευρά βάζω ακριβώς το ίδιο φάρδος υφάσματος, αλλά λίγο πιο μακρύ, γιατί επειδή θα το διπλώσω έτσι το φερμουάρ για να το ράψω μέσα, θέλω κάτω η κάτω πλευρά να είναι ίδια, να ενώνει εδώ. Λίγο πιο μακρύ λοιπόν το ένα κομμάτι κάνω. Το έχω πιάσει με καρφίτσες, θα γαζώσω αυτές τις δύο πλευρές πάνω στο φερμουάρ και το πι για να κλείσει η τσέπη μου δεξιά-αριστερά και από κάτω. Η τσέπη θα είναι έτοιμη. Θα πάω και θα τη βάλω μέσα από το πλεκτό μου και θα ράψω τσίμα-τσίμα το πλεκτό με το φερμουάρ, με το χέρι, με βελόνα και κλωστή. Το μόνο που θα φαίνεται θα είναι το φερμουάρ. Το έχω πιάσει λοιπόν με καρφίτσες επάνω και θα το ράψω εδώ με μικρές κοντινές βελονιές. Άρα τι έχουμε κάνει, έχουμε πλέξει ένα μικρό κομμάτι που θέλουμε να είναι το μισό του πάτου μας και μετά ρίχνουμε δεξιά και αριστερά πόντους τόσους όσους μας χρειάζεται για να γυρίσει, να ενώσει το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω δώσει και πολύ ύψος, είναι ένα μεγάλο τσαντάκι και πριν τα ενώσουμε πάμε να κόψουμε το πατρόν για τη φόδρα μας για να είναι όλα πιο εύκολα μετά. Έχω διπλώσει ένα κομμάτι ύφασμα στη μέση και θα βάλω επάνω το πλεκτό μου, κάτω στο δίπλωμα θα βάλω τον πάτο, την κάτω πλευρά, διπλώ το ύφασμα γιατί έχουμε δύο κομμάτια πλεκτό λοιπόν, θα το στρώσω, θα το τεντώσω όμορφα και θα κόψω το ύφασμα όσο είναι η πλευρά της τσάντας μου.
Διπλή όμως, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο πλεκτά κομμάτια. Πήρα λοιπόν το ύφασμα, από την ανάποδη πλευρά του υφάσματος βάζουμε την καλή πλευρά του φερμουάρ, γιατί όταν θα ανοίγουμε το φερμουάρ στην τσάντα μας, θα βλέπουμε την καλή πλευρά της τσάντα του υφάσματος και πάνω-πάνω εδώ το ύφασμα. Άρα, στην ανάποδη πλευρά του υφάσματος, την καλή πλευρά του φερμουάρ, να βλέπουμε το φερμουάρ. Θα κάνω λοιπόν δύο γαζιά πάνω στο ύφασμα, το φερμουάρ, και δύο γαζιά στα πλαϊνά. Το επόμενο βήμα είναι να ενώσουμε τα πλεκτά κομμάτια, καλή με καλή να φιληθούν. Εγώ πάντα αφήνω νήμα όταν τελειώνω για να έχω να ενώσω, ειδικά όταν είναι με βελόνα βέβαια, για να μην αναγκαστώ να προσθέτω και να κάνω κόμπους και στερεώματα. Πάμε λοιπόν, ενώστε με ό,τι τρόπο θέλετε. Έχουμε τη βιβελονιά με άνδρος. Μπαίνω, βγαίνω, μπαίνω, βγαίνω και παίρνω από μία θηλιά για να μην μου γίνει χοντρό. Και ενώνουμε όλη αυτή την πλευρά. Μόνο την πλευρά ενώνουμε. Δεν προχωράμε πιο κάτω. Στερεώνουμε το νήμα μας από αυτή την πλευρά. Πάμε στην επόμενη, ράβουμε και την άλλη πλευρά μας και μετά ράβουμε το κάτω σημείο του πάτου μας, μόνο αυτό το κομμάτι όμως. Τις δύο γωνίες που έχουμε δημιουργήσει τις αφήνουμε ελεύθερες, κενές. Αφού λοιπόν ένωσα και αυτή την πλευρά, έχω αφήσει πάλι κλωστές για να έχω, δείτε τι κάνουμε. Λυγίζουμε και φέρνουμε ραφή με ραφή να φιληθεί και ενώνουμε το πλεκτό μας. Λυγίζοντας λοιπόν το πλεκτό μας και φέρνοντας τις δύο πλευρές έτσι να τις ενώσουμε, δημιουργείται ο πάτος. Ράβουμε και τις δύο πλευρές. Ενώνω. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Καλή με καλή να φιληθεί. Ραφή με ραφή και ενώνουμε. Έτοιμες γενώσεις. Γυρίζουμε το πλεκτό μας από την καλή και με αυτό τον τρόπο έχει δημιουργηθεί ο πάτος. Η τσάντα μου στέκεται ούτως ή αλλιώς από μόνη της. Έχω κάνει και ένα μεγάλο ωραίο χορταστικό πάτο. Νάτι. Να το πάτος μας. Πάμε να βάλουμε μέσα και τη φόδρα που το ύφασμα που κάναμε για θήκη. Το προσαρμόζω με τα χέρια μου. Θα πιάσω με καρφίτσες πρώτα τις δύο πλευρές, τις δύο ραφές με τις ραφές της πλεκτής τσάντας για να είμαι σίγουρη ότι θα μου βγει ολόισια. Ραφή με ραφή λοιπόν.
Ραφή είναι ραφή. Στρώνουμε λοιπόν το πλεκτό με τη θήκη, με καρφίτσες και το ράβουμε με βελόνα και κλωστή. Αυτό ήταν φίλες μου. Νομίζω ότι ήταν πολύ εύκολα ό,τι σας έδειξα σήμερα. Κάντε λοιπόν κι εσείς ένα όμορφο χειμωνιάτικο τσαντάκι τώρα πια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου για άλλη μια φορά. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.